Ο εκπρόσωπος του ΠΑΜΕ, κ. Βασίλης Κρανιάς, επιρρύπτει σοβαρές ευθύνες στη ΓΕΣΕΕ για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εργαζόμενοι, γιατί όπως λέει επί της ουσίας, δεν αντιδρά στα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση σε συνεργασία με την Τρόικα. Ο κ. Κρανιάς επίσης επικρίνει και τη διοίκηση του εργατικού κέντρου Καρδίτσας, γιατί σε τοπικό επίπεδο δεν αντιδρά. Θεωρούμε ότι και το εργατικό κέντρο Καρδίτσας έχει ευθύνες για αυτό που γίνεται σήμερα. Πρέπει να αντιδράσει άμεσα, συγκαλώντας το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά να παροτρύνει και τα σωματεία μέλη του να συνεδριάσουν για να πάρουν αποφάσεις για να αντιμετωπιστεί αγωνιστικά αυτή η θύελλα που έρχεται. Δεν μπορεί να συνεχίζουμε όλη αυτή την αδράνεια. Και προσωπικά ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου και ο γραμματέας, πέρα από την πλειοψηφία, έχουν ευθύνες να συγκαλέσουν άμεσα συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου για να προχωρήσουμε σε κλιμάκωση με απεργιακές κινητοποιήσεις ή άλλες μορφές αγώνα. Δεν υπάρχει περιθώριο για χάσιμο χρόνο. Το ΠΑΜΕ παρόλα αυτά θα οργανώσει τα συνδικάτα στα οποία έχει παρέμβαση, θα κινητοποιήσει τον κόσμο να αντιδράσουν. Με κάποια μορφή απεργίας πιθανόν στις 14 του μήνα και κάποιες άλλες κινητοποιήσεις συλλαλητήρια στις 8 του μήνα. Καλούμε όλο τον κόσμο να πάρει μέρος για να δημιουργήσει και μια πίεση και προς την κυβέρνηση αλλά και προς τα τοπικά συνδικαλιστικά όργανα για να οργανώσουν την αντίδραση όλων μας.